Η πρωτοβουλία που διάβασα ότι οργανώνεται είναι το γράφο για τον Εύρο. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, κύριε Τρενταφυλάκη? Πριν από μερικές μέρες είχαμε βρεθεί στον Ιαννό αρκετοί θρακιώτες της Αθήνας. Και είπαμε ότι καλά όλα αυτά που γράφουμε στο Facebook για τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Εντάξει, είπαμε, εκδηλώσαμε την οργή μας. Όλοι ήμασταν συντετριμμένοι από αυτό που βλέπουμε, αλλά δεν αρκούν τα λόγια. Ή μάλλον με τα λόγια ελάχιστα πράγματα γίνονται. Γι' αυτό και αποφασίσαμε ή συζητήσαμε σε πρώτη φάση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε βράχη πρόθεσμα και αργότερα, γιατί αυτή είναι μόνο μια πρωτοβουλία, θα ακολουθήσουν και άλλες, θέλω να ελπίζω, στο μέλλον. Άρα, επειδή ήμασταν αρκετοί άνθρωποι που γράφουμε, μεταξύ άλλων ήταν η εξαιρετική συγγραφέας από το Πίθιο, η φίλη μου η Νατάσα Γκουτζικίδου, ο συγγραφέας και ποιητής από το Σουφλί, ο Γιώργος Κιουρτίδης, και σε πρώτη φάση είπαμε να ζητήσουμε από όλους τους θρακιώτες και ειδικά τους ευρύτες συγγραφείς, αλλά και όσους αγαπάνε τη Θράκη και όσους δεν είναι συγγραφείς ή απλά και γράφουν μόνο για τον εαυτό τους, να μας στείλουν τα κείμενά τους για τον Εύρο και να βγάλουμε ένα βιβλίο. Η φιλοδοξία μας είναι αυτό το βιβλίο να είναι έτοιμο πριν τα Χριστούγεννα. Όλοι εμείς θα συμμετάσχουμε σε αυτή την έκδοση αφιλοκερδώς, με απότερο σκοπό τα έσοδα αυτού του βιβλίου να διατεθούν σε μια συγκεκριμένη δράση στις πυρόπληκτες περιοχές του Εύρου. Μάλιστα. Αυτή είναι η ιδέα. Και είπαμε να γράψουμε κάτι, γιατί η γραφή είναι μεν συναισθήματα, αλλά είναι και κάτι που μπορεί να μείνει για τους επερχομένους. Σαφέστατα. Αυτά τα κείμενα, εγώ το λέω γιατί σίγουρα μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, ίσως θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτά είναι κείμενα τα οποία θα γραφούν από τώρα και μετά, ή μπορεί να είναι και προηγουμένων ήδη γραμμένα κείμενα τα οποία να αναφέρονται στον Εύρο? Λοιπόν, μπορούν να είναι κείμενα που θα γραφτούν τώρα. Περιμένουμε κείμενα τα οποία γράφτηκαν. Περιμένουμε κείμενα τα οποία έχουν δημοσιευθεί. Περιμένουμε ακόμα και κείμενα άλλων που τα έχουμε διαβάσει και μας έχουν εντυπωσιάσει. Κάτι έχουν να μας πούνε. Αλλά να είναι κείμενα τα οποία να αναφέρονται στον Εύρο. Υπό την ευρεία έννοια του Εύρου. Έτσι. Ναι. Γιατί ένα ποίημα, για παράδειγμα, καμιά φορά έχει και αλληγορική σημασία. Άρα θέλουμε λοιπόν, και επειδή σκοπός μας είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι να συμμετάσχουν σε αυτήν την έκδοση, γι' αυτό και είπαμε τα κείμενα να μην υπερβαίνουν, τα πεζά να μην υπερβαίνουν τις 1000 λέξεις και τα ποίηματα να μην υπερβαίνουν τις 200. Άρα όλοι όσοι δεν χρειάζεται να είναι συγγραφείς, όσοι θέλουν κάτι να πούνε, είναι ευπρόσδεκτοι να μας στείλουν τα κείμενά τους. Έχουμε δώσει και μία διεύθυνση email στο Facebook μέσω από την οποία μπορούν να μας βρούνε και να μας στείλουν τα κείμενά τους. Και με πολύ μεγάλη χαρά θα περιμένουμε. Μάλιστα. Τώρα η ερώτηση η επόμενη είναι η εξής. Αυτή η συναισθηματική φόρτιση, γιατί θα πω κάτι, όταν συζητήσαμε το πρωί με τον κύριο Τρενταφυλάκη για την παρουσία του εδώ το απόγευμα στην εκπομπή, ήθελα να γράψω κάτι στο Facebook και ήθελα να γράψω και το μάζεψα μετά, γιατί ήταν πολύ έτσι πολύπλοκο, ότι οι άνθρωποι του πνεύματος, κυρίως οι συγγραφείς, οι ποιητές, όταν γράφουν ένα διήγημα αναφέρονται σε ένα μυθιστόρημα, αναφέρουν δικές τους σκέψεις, εικόνες, αγωνίες, όνειρα, οι ποιητές ακόμα περισσότερο, αλλά είναι δικά τους και όταν τα οργανώνουν σε ένα κομμάτι χαρτί, τα μοιράζονται μαζί μας και τα απολαμβάνουμε εμείς. Σε αυτό όμως είναι λίγο πιο συγκεκριμένο από ό,τι κατάλαβα, πιο συγκεκριμένη η θεματολογία. Είναι όμως, και θέλω να μου το πείτε εσείς σαν συγγραφέας, η συναισθηματική φόρτιση η οποία δημιουργήθηκε σε όλους μας,
πολύ δε περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι έχουν από την φύση την δυνατότητα ή το ταλέντο αυτό το πράγμα να το οργανώνουν και να το γράφουν σε ένα χαρτί, πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο έντονη, έτσι δεν είναι? Προφανώς, αγαπητέ μου φίλε, ξέρετε, εσείς ήσασταν εκεί δίπλα στα γεγονότα και τα βιώνατε. Εμείς βλέπαμε εικόνες. Βλέπαμε την αγωνία στο πρόσωπό σας. Ακούγαμε τις φωνές σας. Αυτό για μας είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί ήμασταν μακριά και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις κάποιον να βιώνει αυτήν τη λέλαπα της φωτιάς και να είσαι ανίσχυρος? Ναι. Να μην μπορείς να πρόσεις το χέρι σου, να μην μπορείς να πεις μια κουβέντα στον άνθρωπο αυτό, να μην μπορείς να βοηθήσεις. Το μόνο που εγώ τουλάχιστον, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να κάνουμε και να γράφω. Εκείνες τις ώρες δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά και τώρα που έχει περάσει καιρός, αυτές οι εικόνες παραμένουν. Γιατί εγώ στη Λευκή είμαι μικρός, πήγαινε κατασκήνωση. Στη Μάκρη ήταν η πρώτη φορά που έκανα μπάνιο. Όλα αυτά είναι εικόνες παιδικές που είναι βαθιά χαραγμένες. Δεν τα ξεχνάς ποτέ. Άρα αυτή είναι μια τραγωδία την οποία δεν θα την ξεπεράσουμε ποτέ. Θα μείνει πάντα να μας θυμίζει αυτόν τον εφιάλτη και αυτό μας δίνει και μια όθηση ότι κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εγώ, Παύλο μου, έχω βαρεθεί πάντα να περιμένω τους άλλους να κάνουν κάτι για μας. Συμφωνώ. Και όταν λέω για μας, εννοώ τους ευρύτες. Έτσι είναι. Καιρός εμείς τι κάνουμε για μας. Άρα λοιπόν η δικιά μας προσπάθεια είναι εμείς από τον Εύρο να κάνουμε κάτι για τον Εύρο. Το βιβλίο αυτό είναι η πρώτη κίνηση.